τις θέσεις του για το έργο της Εκτροπής του Αχελλώου και τις τελευταίες εξελίξεις μετά την προσφυγή της ΒΒΕΦ, διατύπωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, κ. Θανάσης Ίσκος. Όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωσή του, αφού έχουν ήδη χαθεί 5 πολύτιμα χρόνια. Η εμπειρία του χθες κάνουν φανερό ότι το έργο δεν μπορεί να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί όσο οι εργασίες και η σκοπιμότητά του βρίσκονται σε αμφισβήτηση. Είναι επίσης απόλυτα κατανοητό ότι η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη και επιβάλλεται να σεβαστεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυβέρνηση όμως έχει καθήκον να εργαστεί δίχως χάσιμου χρόνου και να παρουσιάσει συνολικά σχέδια διαχείρισης για το νερό στη Θεσσαλία, απαραίτητο όρο για το έργο. Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, γιατί αν είχε γίνει αυτή η δουλειά τα προηγούμενα 5 χρόνια, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε με βεβαιότητα για τη συνέχιση του έργου. Το πρόβλημα της έλλειψης των υδάτων στο Θεσσαλικό κάμπο είναι υπαρκτό και γνωστό πρόβλημα. Η επίλυσή του είναι υπόθεση ζωτικής σημασίας για τους Θεσσαλούς. Και η σημαντικότερη παράμετρος γι' αυτό είναι η μερική εκτροπή του άνωρου του Αχελλώου. Η τοπική νομαρχική επιτροπή θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες όλων των φορέων της Θεσσαλίας, ώστε το έργο να συνεχιστεί απρόσκοπτα, καταλήγει ο κύριος Ίσκος.